Την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών δίνει μάχη για να κλείσει τη μαύρη τρύπα στα φορολογικά έσοδα, φορολογούμενοι δηλώνουν ότι δεν αντέχουν πλέον τη φοροκαταιγίδα. Που κόβω αυτό, θα πληρώσω εδώ το κόβω από τα 800 ευρώ που δεν θα μείνει να πάρουμε ψωμάκι για τον υπόλοιπο μήνα. Άστα. Πού να προδώσω, χρωστάω, δεν ξέρω που χρωστάω. Μπορούν να μας βρουν δουλειές να δουλεύουμε, να τους τα δίνουμε, αλλιώς να κάνουν φυλακές, πολλές φυλακές. Και να μας βάλουν μέσα να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Δεν μπορούμε άλλο να μας κοροϊδεύουν. Δεν είμαστε καραγκιόζηδες. Έχουμε ξυπνήσει. Γύρω στα 2 εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν ακόμα κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές και οι οποίοι θα πρέπει να σπεύσουν είτε με τις νέες ρυθμίσεις είτε με άλλο τρόπο να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Δεν έχουμε λεφτά να κινηθούμε. Έτσι μας έχουν κάνει τα ποδοπύλαπα οι λεγόμενοι Έλληνες, οι πολιτικοί. Τα 3 εκατομμύρια που έχουν πάει τα λεφτά. Ακόμα η μαύρη τρύπα είναι κλειστή. Συγγνώμη, ανοιχτή. Για το όνομα της Παναγίας. Την ίδια ώρα το αρμόδιο Υπουργείο ποντάρει στη ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας, όπως έχει χαρακτηριστεί, των 48 ή και των 100 δόσεων με στόχο την ίσπραξη εσόδων άνω των 700 εκατομμύριων ευρώ για φέτος. Ήδη η νέα ευνοϊκή ρύθμιση έχει ενεργοποιηθεί με το συνολικό αριθμό αιτήσεων σε όλη τη χώρα να αγγίζει τις χίλιες. Για τα φυσικά πρόσωπα έχουμε προνοήσει οι δόσεις να είναι μέχρι και 100 σε περίπτωση που υπάρχει πραγματική αδυναμία. Μέχρι 15-20 Ιουλίου θα γίνεται η αίτηση της ρύθμισης σε εμάς. Τον πρώτο μήνα μετά θα τις κάνουμε μέσω ίντερνετ ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για τη ρύθμιση των οφειλών. Ενημερώνουμε κανονικά. Εμείς και αύριο θα έχουμε την Τετάρτη μάλλον μια επικοινωνία εδώ έχουμε. Στις 5 η ώρα στην αίθουσα την Πολλαπλών και δική μας. Έχουμε καλέσει τους συλλόγους των λογιστών να τους ενημερώσουμε. Εγώ έτσι αλλιώς έρχομαι και πληρώνω χαράτζο του 11. Αυτοί που έχουν χρήματα θα δώσουν, αυτοί που δεν έχουν δεν θα δώσουν. Εμείς απλά περιμένουμε. Ο καθένας περιμένει το θάνατό του. Αυτό πιστεύω. Όσοι πάντως δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων. Ήδη η Β' ΔΟΗ έχει προχωρήσει στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών αρκετών οφειλετών του δημοσίου που έχουν χαρακτηριστεί ως κακοπληρωτές. Παίρνουμε την πρώτη φορά, 2-3 ειδοποιούμε και κατόπιν, αν δεν προσέλθει, βεβαίως. Πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα, δεν πρέπει. Βεβαίως έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεν έχουμε όμως πάρει ακόμα χρήματα από εκεί μέσα. Έχουν γίνει. Πρέπει να ντρέπονται και μόνο να το αναφέρουν αυτό το πράγμα. Να έρθουν να τα πάρουμε, να τα δώσουμε όλα πάνω στο διάλογο, γιατί δεν θα κάνουμε που τα έχουμε δηλαδή. Δεν θα κάνουμε. Και εσείς φοβάστε δηλαδή με λίγο. Βεβαίως, Παναγία μου. Ήδη και χρόνο με το χρόνο μας χρεώνουν με τα χαράσια. Σε κάποια στιγμή θα σου πει. Δεν μπορεί να πληρώσει φέρε το σπίτι σου. Τώρα έχουμε και το έρθε το 12, έρθε το 13. Οι νέες υποχρεώσεις. Ούτε φαΐ, ούτε παπούτσα, ούτε ρούχα, τίποτα. Εν τω μεταξύ, η αδυναμία πληρωμής των χρεών τους δηλώνει η συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων που είχαν υπαχθεί στην παλιά ρύθμιση, η οποία έληξε την περασμένη Παρασκευή. Λόγω της απεργίας των προηγούμενων ημερών, έφοροι έδωσαν σήμερα παράταση μετά και τις έντονες αντιδράσεις των φορολογουμένων που κινδύνευαν με προσάυξη 1%. Ότι αυτό το πράγμα είναι το αποτέλεσμα της μνημονιακής πολιτικής. Ενώ θα έπρεπε σαν Υπουργείο Οικονομικών να έχει στείλει μία εγκύκλιο και να έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ότι ισχύουν τα ίδια για όλους τους Έλληνες και για όλες τις ΔΟΗ στην Ελλάδα, το αφήνει στην επιλεκτική ευχέρεια του εφόρου, του κάθε εφόρου.